Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε πανεύκολες υφασμάτινες φράουλες για να διακοσμήσετε τις καρφίτσες σας, τις στέκες σας, τις μπομπονιέρες σας ή ακόμα και να τις κάνετε μαξιλαράκι για τον καναπέ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι ποπλίνα βαμβακερή κόκκινη πουά. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα το πιο μικρό πουά, γιατί το μέγεθος φράουλας που θα κάνω είναι αυτό εδώ, είναι αρκετά μικρό. Σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε μεγαλύτερο και να τις κάνετε μαξιλάρι για τον καναπέ, θα χρησιμοποιήσετε απλά το μεγαλύτερο πουά. Θα χρειαστώ επίσης πράσινη τσόχα για τα φύλλα της φράουλας μου, το μολύβι μου, το ψαλίδι μου, το πιστόλι σιλικόνης, γέμιση για να γεμίσω τις φράουλές μου και τέλος θα χρειαστώ τύρα από το μηχανή μου και το πατρόν μου. Το πατρόν που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό εδώ και θα το βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook, της οποίας το σύνδεσμο σας έχω κάτω στην περιγραφή. Θα το μεγεθύνετε όσο θέλετε εσείς. Εδώ πέρα έχω σημειώσει ότι το έχω μεγεθύνει για το σημερινό σχέδιό μου στα 5 εκατοστά, από αυτό το σημείο έως αυτό το σημείο, το οποίο είναι το ύψος της φράουλας μου. Εσείς μπορείτε να το κάνετε πολύ μεγαλύτερο, σαν μαξιλάρι, ή και μικρότερο ακόμα, αν δεν σας βολεύει αυτό το μέγεθος. Τώρα που είπαμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή θα απλώσω το ύφασμά μου επάνω στο τραπέζι, με την καλή πλευρά να ακουμπάει επάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού. Θα πάρω το πατρόν μου που έχω ήδη κόψει, θα το τοποθετήσω επάνω, θα βάλω καρφίτσα για να το σταθεροποιήσω και θα σχεδιάσω με το μολύβι μου το περίγραμμά του. Στη συνέχεια θα αφαιρέσω το πατρόν και θα κόψω αυτό που έχω σχεδιάσει αφήνοντας ένα πόντο περιθώριο ραφής σε όλες τις πλευρές μου. Θα γυρίσω το κομμάτι, το ύφασμα που έχω κόψει από την καλή πλευρά και θα το διπλώσω, η μία ίσια πλευρά να πέσει επάνω στην άλλη. Θα βάλω καρφίτσες κάθετα σε αυτήν εδώ τη ραφή, όχι στην καμπύλη, στην ίσια, και θα γαζώσω στο σημάδι μου στη ραπτομηχανή. Μπορώ να τη γυρίσω από την καλή πλευρά και να τη γεμίσω με τη γέμιση για τα μαξιλάρια. Έχω γεμίσει τη φράουλά μου με αρκετή γέμιση για μαξιλάρια. Θέλω όμως να υπάρχει ένα μικρό κενό εδώ γύρω-γύρω ώστε να μπορώ να κλείσω τη φράουλα. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να πάρω βελόνα και κλωστή. Δεν το ανέφερα στα υλικά στην αρχή γιατί το ξέχασα, με συγχωρείτε. Θα πάω λοιπόν εδώ και θα σταθεροποιήσω με ένα κόμπο την κλωστή μου επάνω στη ραφή της φράουλας. Και τώρα θα περάσω τη βελόνα μου στην εξωτερική πλευρά και θα αρχίσω να κάνω μεγάλες βελονιές ώστε όσο προχωράω το επάνω μέρος της φράουλας να σουρώνει. Μόλις φτάσω στο σημείο από όπου ξεκίνησα, θα σπρώξω τη γέμισή μου καλά μέσα και θα τραβήξω την κλωστή ώστε να κλείσω το επάνω μέρος της φράουλας και στη συνέχεια με τη βελόνα μου θα σταθεροποιήσω το ύφασμα σε αυτό το σημείο για να μην ανοίξει το επάνω μέρος. Η ώρα να κόψω τα φυλλαράκια που θα βάλω επάνω στη φράουλα, οπότε θα πάρω ένα κομμάτι από την πράσινη τσόχα μου, θα βάλω επάνω το πατρόν που έχω για τα φύλλα, θα το σταθεροποιήσω με μία καρφίτσα και χωρίς να αφήνω περιθώρια ραφής θα κόψω στο σχήμα του πατρόνου. Για τα φυλλαράκια της φράουλας και το τελευταίο πράγμα που μου έχει μείνει να κάνω είναι να συναρμολογήσω τη φράουλά μου.
Θα πάρω το πιστόλι σιλικόνης μου που έχω βάλει ήδη να ζεσταίνεται, θα βάλω λίγη στη μέση και θα το κολλήσω στο επάνω μέρος της φράουλας. Στη συνέχεια θα βάζω λίγο σε κάθε φυλλαράκι, ώστε να κατέβει λίγο και να αγκαλιάσει τη φράουλα, εκτός κι αν σας αρέσει σε αυτό το στάδιο και το αφήσετε έτσι. Αυτές ήταν λοιπόν οι πανεύκολες σφασμάτινες φράουλες μας. Εμένα μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η ιδέα που έχω φτιάξει αρκετές φράουλες, αλλά δεν ξέρω σε τι θα τις χρησιμοποιήσω ακόμα. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς και να το δοκιμάσετε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!